Πάω στον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γιάννη Λονταράκη, για αυτή την άσκηση επιχάρτου που ήδη είπα, κύριε Λονταράκη, ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά λέτε πως ήταν ένα διήμερο σφυροκόπημα της ομάδας σχεδιασμού προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Λουδηράκη, καλή εβδομάδα έχουμε, καλημέρα στους ακροατές, να είστε καλά. Όντως σφυροκόπημα αποτέλεσε το διήμερο για όλους τους συμμετέχοντες, με την έννοια ότι η ομάδα σχεδιασμού πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας, τις εγκαταστάσεις γενικότερα και ίδρυυσης και ηλεκτρισμού, τα πάντα με λίγα λόγια, και κατάφεραν να τα συμπεριλάβουν σε σενάρια ρεαλιστικά, απολύτως ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα δηλαδή, και σενάρια τα οποία κάλλιστα μπορούν να συμβούν μετά από δύο μεγάλους σεισμούς. Ήταν μια δύσκολη υπόμονη διαδικασία, κύριε Λουδιαράκη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και ζητήματα αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά, και ετοιμότητα σε ένα βαθμό, αλλά και πολλά προβλήματα, κύριε Λουδιαράκη, τα οποία... Κύριε Λουδιαράκη, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία ακούμε, δηλαδή μια πολύ καλά διαβασμένη ομάδα που ξέρει τα πάντα όλα σε ό,τι έχει να κάνει σε τοπικό επίπεδο, για το τι, πώς, μορφολογία, εδάφους, περιοχές, που είναι τα δίκτυα νερού, τα δίκτυα ηλεκτρισμού και όλα τα υπόλοιπα. Να με συγχωρείτε, μέσα σε αυτή την άσκηση επιχάρτου μείνατε μόνο στην άσκηση επιχάρτου? Σε πολιτικό επίπεδο βγήκε μήπως καμία είδηση που να λέει ως συμπέρασμα ότι, μισό λεπτό, ότι όλα αυτά και θα αναδειχθούν και θα γίνουν και θα πραγματοποιηθούν, ενδεχόμενα να υπάρξει και μία επιπλέον ή γενναία χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μην μείνουμε στην άσκηση επιχάρτου ή στην άσκηση στην πράξη, αλλά να το έχουμε ως δεδομένο? Κυρία Λουδιαράκη, το δήμερο επικεντρώθηκε ουσιαστικά στον σχεδιασμό της άσκησης και τα επεισόδια τα οποία εδόθησαν, και από εκεί και πέρα προσπάθησε η ομάδα να βγάλει τα συμπεράσματα τα δικά της όσον αφορά την ετοιμότητα και όσον αφορά τα, αν το θέλετε, τις αδυναμίες που αναδείχθησαν. Ήταν μια επιτροπή καθαρά τεχνοκρατική και επιστημονική και υπηρεσιακή. Δυστυχώς το κομμάτι το πολιτικό, παρόλο που τέθησαν ζητήματα και από τον Περιφερειάρχη και μάλιστα σε πάρα πολύ έντονο τόνο, διότι κάποια στιγμή όταν η άσκηση ήταν εν εξελίξη, τέθηκε το ερώτημα πού θα συντονιστείτε, πού θα μαζευτείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης απάντησε το ότι ήταν δέσμευση της κυβέρνησης από αρχές του 23 να είναι τα 13 συντονιστικά κέντρα πολιτικής προστασίας έτοιμα, και όμως ακόμα δυστυχώς δεν έχει πέσει ούτε μία υπογραφή. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, να μην μείνουμε μόνο στο σχεδιασμό, στα επεισόδια της άσκησης, στην αντιμετώπιση των συμβάντων αυτών από τις υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να το πάμε, το φωνάζουμε χρόνια, ένα βήμα παρακάτω, ένα σκαλί παραπάνω, και αυτό είναι το πλέον πώς εξοπλίζουμε τις υπηρεσίες. Διότι από όλες τις υπηρεσίες, κυρία Λουγεράκη, όχι μόνο από την αυτοδιοίκηση, από το πυροσβεστικό σώμα, από το ΕΚΑΒ, από τη ΔΕΗ, από όποιο συμμετείχε τέλος πάντων, τέθηκε το ζήτημα πως ναι, καλά τα σχέδια, υπάρχουν σχέδια. Το ζητούμενο είναι πώς θα εφαρμόζουμε. Για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο χρειάζεται και πόρους, χρειάζεται και προσωπικό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, και θέλω να πιστεύω μετά τον Απρίλιο, όταν θα έχουμε και τα συμπεράσματα πλέον της άσκησης, ότι θα υπάρξει έτσι μια γενναία απόφαση κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, θα υπάρξει αυτή η πολιτική βούληση που θα μας αναβαθμίσει και εμάς, με την έννοια. Τώρα, με συγχωρείτε που χαμογελώ, γελώ, όπως θέλετε πάρτε το, αλλά μέσα μου, ξέρετε, βράζω λίγο πολύ, διότι ο τρόπος που εκφράζεστε δείχνει καλά. Θα δούμε και θα μείνουμε σε αυτό το θα. Διότι είπατε ότι από το 2000 πότε δεν έχει υπογραφεί απόφαση για τα συντονιστικά. Υπήρχε η κατεύθυνση μέσα στο 23, αρχές του 23 τέλος πάντων, τα συντονιστικά, τα 13 συντονιστικά περιφερειακά κέντρα να ήταν έτοιμα και λειτουργικά 100%. Όμως ακόμα δεν έχει πέσει ούτε υπογραφή. Ήταν και το Περιφερειάρχη ένα παράπονο ο οποίος το εξέφρασε. Διότι θα ξαναλέω ότι έχει και το ζήτημα πού θα συνεδριάσετε σε έκτακτη ανάγκη, που αν έχετε κάποιο κινητό τέλος πάντων κέντρο. Ναι, καλές είναι οι απαιτήσεις από μεριάς της πολιτείας και να υπάρχουν έτσι χώροι οι οποίοι θα είναι λειτουργικοί σε ώρα ανάγκη.
Όμως αυτά για να γίνουν, κυρία Λουγεράκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια δεν έχει πόρους, άρα χρειάζεται και η συνδρομή της πολιτείας. Γι' αυτό επιμένω το ότι καλά τα συμπεράσματα χρειάζονται να γίνουν διασύνση. Σε καμία περίπτωση δεν είπε κανείς το διαφορετικό. Χρειάζεται να υπάρχει ένας καλός συντονισμός. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι μέσω ας το πούμε της εικόνας που προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω σαν πολιτεία, σαν κράτος, δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο κρύβουμε τα προβλήματα κατά το χαλί. Θα τα δούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν η κοινή διαπίστωση ήταν ότι υπάρχουν θέματα αυτή την ώρα λειτουργικότητας, ότι μπορεί να είχε μαζέψει όλες τις πληροφορίες που ήθελε από όλες τις υπηρεσίες, αν θέλετε, το συντονιστικό που έκανε αυτή την διεξήγαγε αυτή την άσκηση επιχάρτου, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, διότι οι άνθρωποι είναι υπηρεσιακοί, είναι αν το θέλετε άνθρωποι οι οποίοι προείστανται υπηρεσιών και τέλος πάντων έχουν μια άποψη σε κάποια κρίσιμη δύσκολη στιγμή. Δεν ήταν η πολιτική ηγεσία. Υπήρξε ένας χαιρετισμός, εννοείται, από μεριάς της. Μα δεν είναι αυτό που σας χρειάζεται. Το ζητούμενο είναι ακριβώς. Αυτό που χρειάζεται είναι, όπως εσείς σας έχω ακούσει να το λέτε, να αποτύχει μια άσκηση για να αναδειχθούν οι παθογένειες, να αναδειχθούν τα προβλήματα, η ανεπάρκεια των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά να δεις σε τι χρόνο αυτά θα τα διορθώσεις. Διερωτώ με το εξής. Φεβρουάριος, Απρίλιος. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κατεγράφησαν ως αδυναμίες, ως ελλείψεις, που θέλω να μου πείτε τις αδυναμίες αυτές και τις ελλείψεις λίγο πιο αναλυτικά. Φαίνεται ότι μέχρι τον Απρίλιο, όταν θα έχουμε το πρακτικό μέρος της άσκησης, θα έχουν πραγματικά γεμίσει με γνώση άπαντες για το τι πρέπει να κάνουν, πώς θα το κάνουν, θα υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή, θα έχει παρέμβει η πολιτεία, και μετά την άσκηση σημαίνει ότι όλα αυτά τα έχουμε στη δική μας τη δυνατότητα και τη διάθεση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αλλιώς γιατί να την κάνεις την άσκηση? Θα σας πω, κυρία Λουγιάρη, θα σας πω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος όσον αφορά τη θεματολόγηση της ελλείψης. Από εκεί και πέρα όμως αναδείχθησαν ζητήματα και όπως σας είπα, σκοπός και αυτής της άσκησης είναι να αποτύχει και καλώς θα πρέπει να αποτύχει επί χάρτου, διότι μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να δεις τα προβλήματα που αναδείχθησαν και μπορεί να δεις τις παθογένειες, τα προβλήματα τα δικά σου. Διότι το να λέμε ότι πέτυχε και όλα καλά δεν οδηγεί κάπου, ίσα ίσα μόνο σε εσφαλμένες εντυπώσεις και συμπεράσματα. Ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε και έντονα πιστεύω ήταν το ζήτημα της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών. Διότι αναπτύχθηκαν σχέδια τα οποία, όπως σας είπα, ήταν απολύτως ρεαλιστικά. Επεισόδια σε όλη την Κρήτη, και θα έπρεπε κάθε υπηρεσία στο βαθμό ευθύνης της εμπλοκής της να έχει ενημερώσει, να έχει δώσει το περιστατικό και να έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω όσον αφορά την αντιμετώπιση. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και είναι αυτό που σας είπα. Πώς την πληροφορία που λαμβάνουμε τη διοχετεύουμε παρακάτω σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το οποίο είναι και το ζητούμενο, η μικρή χρόνια απόκρισης, η οποία ουσιαστικά η μικρή χρόνια απόκρισης αυξάνει την πρωτότητα γενικότερα του νησιού, της Κρήτης, των πόλεων, με λίγα λόγια. Ναι. Άλλο θέμα το οποίο αναδείχθηκε, η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. Θέμα ένα, ζητούμενο ένα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που σας είπα αρχής της κουβέντας, το ότι πολλές υπηρεσίες, αν όχι όλες οι υπηρεσίες, ναι μεν έχουν ένα σχεδιασμό, ναι μεν έχουν σχέδια έκθεση των αναγκών, από εκεί και πέρα όμως για να εφαρμοστούν, πόροι προσωπικό, νομίζω ότι είναι το α και το ω και το κυρίαρχο ζήτημα της αλυσίδας του μηχανισμού της πολιτικής. Δηλαδή έχετε εσείς το δικό σας το σχεδιασμό, τον οποίο δεν γνωρίζει, για παράδειγμα το φέρνω, ο Δήμος, υπάρχει ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής, αλλά είναι διαφορετικός, υπάρχει ο σχεδιασμός της αστυνομίας, ο οποίος είναι διαφορετικός, μεταξύ σας δεν γνωρίζει το ένα στο σχεδιασμό του άλλου και επίσης δεν έχετε πόρους, υλικοτεχνική υποδομή κλπ. Για να προχωρήσετε. Αυτό λέτε. Είναι διαφορετικός με την έννοια στο βαθμό εμπλοκής της κάθε υπηρεσίας, διότι ο τρόπος που λειτουργεί η περιφέρεια είναι εντελώς διαφορετικός από αυτός που. Τι να πω, μωρέ παιδί μου, τι να πω. Εμένα με νοιάζει απολύτω μέσα από όλα αυτά που λέμε. Μέσα από αυτά που έλεγα πριν από λίγο με τον κύριο Παπαδάκη, σε ό,τι έχει να κάνει και με τη διαχείριση κρίσεων, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μου.
Εμένα τελικά ποιος θα με βοηθήσει μέσα σε αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί και θα επικρατήσει ή μπορεί να επικρατήσει σε ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο είναι αλαλουμίνη κοινή λογική. Ερώτημα με την κοινή λογική. Ποιος θα με βοηθήσει? Όλος αυτός ο μηχανισμός ο οποίος εμπλέκεται στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, θα πρέπει να νιώθουμε ότι γίνονται προσπάθειες και γίνονται για εμάς ασχολείο τουλάχιστον σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών γενικότερα. Το ότι δυστυχώς υπάρχουν παθογένειες τα τελευταία χρόνια και ότι κατά κάποιο τρόπο είχαμε εγκαταλειφθεί και στη μοίρα μας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, τα θέματα πολιτικής προστασίας. Και όχι μόνο, διότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Μην αναλυόμαστε σε αυτό, στις ελλείψεις αυτοδιοίκησης. Είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει μια κυβέρνηση κάποια στιγμή. Και αυτό που ουσιαστικά μιλάμε και ζητάμε και λέμε από κέντρωση να το δούμε και στην πράξη. Δεν θα πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Σας μιλάω ειλικρινά ότι δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν παθογένειες οι οποίες αφορούν και τις ίδιες τις υπηρεσίες, τον τρόπο λειτουργίας τους. Αλλά όπως σας έχω πει πολλές φορές, η πολιτική προστασία είναι μια αλυσίδα και θα πρέπει όλοι οι κρίσεις της αλυσίδας να αντέχουν και οι συνεπικοί δεσμοί μεταξύ μας να είναι ισχυροί. Και όπως σας είπα, η πληροφορία, ο ελάχιστος χρόνος απόκρισης αυξάνει και την δυνατότητα, δηλαδή την ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα συμβεί, θεέ μου φίλε, γι' κάτι, σημαίνει ότι με βάση αυτά τα οποία ακούσατε, μάθατε, σας είπαν, σας παρότρυναν, σας έδωσαν εντολή να τηρήσετε, εσείς μπορείτε, μισό λεπτό, μπορείτε, μα ακούστε τις ερωτήσεις τώρα, μπορεί να μην αρέσουν οι ερωτήσεις, αλλά εμένα με νοιάζει στην πράξη αυτό εδώ το πράγμα, αν μπορείτε να ανταποκριθείτε. Αυτό, τέλεια. Αυτό με νοιάζει. Αν μπορείτε να ανταποκριθείτε στην πράξη όλοι σας με αυτά τα οποία λέει η Αθήνα, σε αυτά τα οποία μπορεί να έρθουν. Ακούστε με, έχει σημασία, θα σας απαντήσω. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν όλες οι ερωτήσεις. Κάθε είδους ερωτήσεις που δίνουν απαντήσεις. Το σενάριο ήταν στα όρια της κατάρρευσης. Το σενάριο έδινε επεισόδια αλλεπάλληλα, πανωτά, ποικιλότροπα, τα οποία έφταναν στο όριο κατάρρευσης, διότι μιλάει για ένα σεισμό ο οποίος ξεπερνά τα 7 ρίχτερ βόρεια του Ηρακλείου, με καταστροφές στις υποδομές, με καταστροφές στις κεντρικές αρτηρίες, με καταστροφές στην ίδρυση, στην παροχή ενέργειας. Όντως ήταν στα όρια της κατάρρευσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες τις είδαμε στην Τουρκία πρόσφατα με τους σεισμούς, τις έχουμε δει στην Κίνα παλιότερα. Είναι καταστάσεις, είναι επεισόδια που πραγματικά δεν εύχομαι όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά στον κόσμο να τα συναντήσουμε. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα στο μέλλον, πάντα θα υπάρχει. Αλλά είναι συμβάντα τα οποία δοκιμάζουν όχι μόνο τις αντοχές της Κρήτης, της αυτοδιοίκησης της Κρήτης, αλλά και των πιο προηγμένων, τέλος πάντων, και οικονομικά εύρος των κρατών. Όπως και να έχει, εμείς οφείλουμε να διεκδικούμε, οφείλουμε το δυνατόν να είμαστε πιο ισχυροί. Έτσι ώστε από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο συμβάν. Μάλιστα. Να έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ δεν αντιλέγω, να συνδράμουμε. Δεν αντιλέγω σε τίποτα από αυτά τα οποία λέτε. Δεν θέλω να εκμεύσω κάποια δήλωση που να λέει είμαστε στο κομμάτι της αποτυχίας. Εγώ ρωτάω πάρα πολύ απλά, γιατί σωστά το είπατε και στα πιο προηγμένα τεχνολογικά ή τέλος πάντων με τον οποιοδήποτε τρόπο κράτη, όταν συμβαίνουν φυσικές καταστροφές εκεί πάνω και πανικοβάλλεσαι και το αντιμετωπίζεις με λίγο παραπάνω δυσκολία και βλέπουμε τι γίνεται ανά τον κόσμο, αλλά η ουσία είναι εάν συμβεί κάτι αυτή την ώρα. Εγώ εάν νιώθω, είπα, δεν θέλω να εκμεύσω καμία πληροφορία, ούτε να μηδενίσω, ούτε να πω. Εάν εσείς νιώθετε έτοιμοι, αυτό με νοιάζει εμένα. Έτσι, και αν αυτό βγήκε μέσα από αυτή την άσκηση επιχάρτου, με όλα αυτά τα υποθετικά και απολύτως ρεαλιστικά σενάρια που μας αναφέρατε, ότι νιώθετε ότι είσαστε έτοιμοι να μας βοηθήσετε. Αυτό, τίποτα άλλο. Κύριε Αναγεράκη, σαφώς νιώθουμε έτοιμοι και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν το λέω απλά για να ακουστεί. Σαφώς και νιώθουμε έτοιμοι, σαφώς και είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο σε σχέση με το 2010, τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που και εγώ διαπίστωσα για άλλη μια φορά από την άσκηση, είναι το ότι παρόλο που εμπλέκονται και εμπλέκτηκαν πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλές,
καταδείχθηκε, αυτό τουλάχιστον εισέπραξα εγώ, ότι ξέρετε κάτι, όλη η ευθύνη, όλη η αρμοδιότητα το να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, τα κάθαρα από τη φωτιά, είναι δική σας. Εγώ διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι θέλει η πολιτεία πολλές ευθύνες να τις αποτινάξει από πάνω της. Αυτό εγώ κατάλαβα για άλλη μια φορά. Μάλιστα. Απαντήσατε σε όλα με δύο κουβέντες. Ότι η πολιτεία θέλει να αποτινάξει από πάνω της τα περισσότερα βάρη και τις περισσότερες ευθύνες τις οποίες έχει και δεν θέλει πλέον να έχει. Ακόμα και κάποιος παρατηρητής να ήταν κάποιος, και εσείς ακόμα αν θέλετε να είστε τον παρατηρητή αντικειμενικά θα το εισέπρατε. Μάλιστα. Σας ετοιμάζει δηλαδή, σας προετοιμάζει. Μας προετοιμάζει. Μπορεί και να μας προετοιμάζει, τέλος πάντων μπορεί να φαίνεται να διαφαίνεται κάποια άλλη στρατηγική όσον αφορά την αυτοδιοίκηση γενικότερα, τις δομές της αυτοδιοίκησης, τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Ωραία. Και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό και επικοινωνιακό τρόπο, φέρνοντας τη γη και τον κόσμο κάτω και φέρνοντας ερχόμενος και ο Μητσοτάκης κάτω τον Απρίλιο για να μας πει ότι αυτό που εσείς καταλαβαίνετε είναι ότι είναι δική σας η ευθύνη. Όταν δεν έχετε πόρους, όταν δεν μπορείτε να προχωρήσετε και να πάτε παρακάτω. Κύριε Αλγεράκη, πολύ καλά γνωρίζετε ότι όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών σε πολλές περιπτώσεις, παρόλο που είναι μια αρμοδιότητα της ευθύνης, υπάρχει μια σύμπραξη ιδιώτη και δημοσίου τέλος πάντων, τα λεγόμενα ζήτη. Ήταν μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει. Αν σε πολλές περιπτώσεις πολλοί ιδιώτες εργολάβοι συνδράμουν τον έργο των περιφερειών, των δημοτών, άρα άλλη μια περίπτωση ιδιώτης στη δημοτική υποχρέωση, στην περιφερειακή υποχρέωση και ευθύνη, κάλλιστα θα μπορούμε να το δούμε αυτό πιο μαζικά τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Και θεωρώ κατά την άποψη την καταγγελία μου ότι η όλη στρατηγική είναι αυτή. Μάλιστα. Και ένας απλός παρατηρητής, λέτε, θα το καταλάβαινε ότι πραγματικά αυτό θέλει να αποτινάξει από πάνω της, να βγάλει από πάνω της όλες αυτές τις ευθύνες. Κύριε Λονταράκη, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατατοπιστικός, με καλά, τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.